καλημερίσω την κοινωνική λειτουργό από το Χαμόγελο του Παιδιού, κυρία Μαρίνα Δάμη. Καλημέρα σας, πώς είστε, τι κάνετε? Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε? Είμαστε καλά, δόξα να έχει ο Θεός. Και ξεκινάω από εσάς, γιατί είναι κάποιες ειδήσεις που πρέπει να ακούγονται. Αυτή την εβδομάδα το Χαμόγελο του Παιδιού, σε συνεργασία με 7η υγειονομική περιφέρεια και με κατατόπους εκεί παιδήμους, βρίσκεται στα Χανιά, παρέχοντας ένα δωρεάν ιατρικό και ορειλά έλεγχο προς τα παιδιά. Ξεκίνησαν από Ηράκλειο, πήγαν Λασίθι, αυτή την εβδομάδα βρίσκονται στα Χανιά και να πω βάση των όσων ξέρουμε από την κυρία Χρυσή Μποποδάκη, που είναι η συντονίστρια στο Χαμόγελο του Παιδιού σε όλη την Κρήτη, ότι επειδή είναι τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον, μάλλον αυτός ο κύκλος όταν θα ολοκληρωθεί και με το Ρέθυμνο στη συνέχεια, ότι μάλλον θα επαναληφθεί. Ας μείνουμε λοιπόν στα Χανιά. Ποια είναι τα δεδομένα που έχετε εσείς από σήμερα, κυρία Δάμη? Τα είπατε πάρα πολύ σωστά όλα. Από 27 λοιπόν του Σεπτέμβρη η κινητή μας μονάδα προληπτικής ιατρικής βρίσκεται ήδη στην Κρήτη και έχει εξετάσει εκατοντάδες παιδιά μέχρι στιγμής. Το ταξίδι λοιπόν αυτό συνεχίζεται στην Κρήτη με τελικό προορισμό τα Χανιά. Όλο αυτό γίνεται εννοείται σε συνεργασία με την υγειονομική περιφέρεια, την 7η, την περιφέρεια Κρήτης, τους δήμους Σφακίων, Κισάμου, Καντάνου, Πλατανιά και Αποκόρωνα και βέβαια τον Ιατρικό Σύλλογο Χανίων, που με τη βοήθειά τους έχουμε τους παιδιάτρες οι οποίοι θα εξετάσουν τα παιδιά. Αν θέλετε μπορώ να σας πω και τις ημερομηνίες που θα είμαστε και σε ποιους προορισμούς. Νομίζω ότι με δύο κουβέντες απαραίτητο είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι κατευθύνονται προς τα Χανιά, διαμένουν στα Χανιά ή μας ακούνε από τα Χανιά μέσω διαδικτύου. Γιατί το ακροατήριό μας δεν είναι στα στενά όρια του Ηρακλείου, είναι από τη μία πλευρά της Κρήτης ως την άλλη, σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Παρακαλώ λοιπόν, πείτε το. Λοιπόν, από την 3η μάλλον 19 του Οκτώβρη θα είμαστε στα Σφακιά, στο Ασκήφου, στο Δημοτικό Σχολείο του Ασκήφου, όπου θα πραγματοποιηθεί παιδιατρικός έλεγχος. Την Τετάρτη στις 20 του Οκτώβρη θα είμαστε στο χωριό Έλος, στην Κίσαμο. Την 5η 21 του Οκτώβρη θα είμαστε στο Ροδοβάνι στην Κάντανο. Στις 22 του Οκτώβρη την Παρασκευή θα είμαστε στο Γεράνι στον Πλατανιά. Και κλείνουμε το Σάββατο 23 του Οκτώβρη στον Αποκόρωνα στο χωριό Φρέ. Όλα αυτά είναι το ωράριο λειτουργίας μας από τις 9 μέχρι και τις 5. Κυρία Δαμή, να ρωτήσω κάτι. Ακούγαμε τις προηγούμενες εβδομάδες πραγματικά ότι υπήρχε αυξημένο ενδιαφέρον για αυτό τον δωρεάν προληπτικό και ορειλά έλεγχο των παιδιών. Λόγω των οικονομικών μας δεν τρέχουμε πολύ εύκολα στο γιατρό, λόγω της πανδημίας δεν τρέχουμε εύκολα στο γιατρό, οι αποστάσεις μας έχουν κάνει να μην τρέχουμε εύκολα στο γιατρό και να ευελπιστούμε στην καλή υγεία των παιδιών. Έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε. Είναι έτσι ένα πολύ παραγοντικό, έτσι θα λέγαμε, αυτό το φαινόμενο. Εμείς γι' αυτό το λόγο σκεφτείτε έχουμε την κινητή μας μονάδα η οποία μπορεί και πηγαίνει σε μέρη τα οποία είναι πιο απομακρυσμένα, στα οποία οι άνθρωποι δεν μπορούν να έχουν τόσο εύκολη πρόσβαση στις δομές υγείας, σε κάποια κεντρικά μεγάλα νοσοκομεία. Και γι' αυτό το λόγο κάνουμε αυτή τη δράση, πάρα πολύ σημαντική, για να έχουν οι άνθρωποι, παραδίδουμε ουσιαστικά ατομικό δελτίο προληπτικού ελέγχου, το οποίο μπορούν να το δουν οι γονείς και οι κηδεμόνες των παιδιών, και έτσι να λάβουν γνώση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, τυχόν προβλημάτων που μπορεί να έχουν τα παιδιά, για να το παρακολουθήσουν στη συνέχεια. Και σε αυτό εννοείται το Χαμόγελο του Παιδιού συνεχίζει και στηρίζει τις οικογένειες αυτές, αν χρειαστούν κάποια διασύνδεση με γιατρούς, να μιλήσουμε εμείς, να βοηθήσουμε με όλο το προσωπικό μας στο κομμάτι της υγείας. Ωραία. Λοιπόν, είπαμε αυτή την εβδομάδα οι εξετάσεις στα παιδιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Κυρία Δάμη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα από τον 984 και από το Ηράκλειο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Καλή σας ημέρα.